Techbanax.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζ και έχω στα χέρια μου το Xiaomi Redmi Note 4. Είναι έκδοση με τα 64GB, την οποία μας έστειλε το GearBest για τις ανάγκες του review και θα βρείτε το link για την απόκτησή του στην περιγραφή. Τις μέρες αυτές το έχει σε ειδική προσφορά από 230 ευρώ, νομίζω μέχρι τις επόμενες 6 μέρες, στα 180 ευρώ, 183 για την ακρίβεια, οπότε είναι πολύ καλή φάση αν το προλάβετε. Έχει πολύ δυνατό hardware, είναι η επόμενη έκδοση από αυτή που ήρθε στη χώρα μας επίσημα από το Redmi Note 3, είναι το Redmi Note 4 και έχει μια τιμή η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Τι καινούριο έχει? 1620, λίγο μεγαλύτερη μπαταρία, λίγο καλύτερη κάμερα, μείωση 8 με τις έξτρα ρυθμίσεις που έχουμε δει μόνο στο MI5, επιτέλους ήρθαν και σε αυτό, οπότε ίσως αξίζει η αγορά. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Πάμε να δούμε στο αναλυτικό review και να ανακαλύψουμε. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή, Xiaomi Redmi Note 4, είναι έκδοση με τον MediaTek στο εσωτερικό. Να το δούμε λιγάκι περιμετρικά, να πούμε και τα χαρακτηριστικά του. Σχεδιαστικά θυμίζει πάρα πολύ το MI5S της ίδιας εταιρείας, απλά σε πιο μεγάλο μέγεθος, πολύ όμορφο όμως. Λεπτή συσκευή, 8,4 χιλιοστά μόλις, ειδικά για το μέγεθος αυτό είναι μια χαρά. Το βάρος είναι 175 γραμμάρια, που επίσης είναι πολύ καλά για το μέγεθος. Εδώ μπροστά έχουμε την οθόνη 5,5 ίντσες, 1080p ανάλυση, άρα 401 ppi επικοινότητα σε πίξελς, 5 megapixels καμερούλα με φακό διαφράγματος f-stop 2, αρκετά καλό. Εδώ έχουμε τον αισθητήρα απόστασης και φωτός κτλ. Capacitive buttons κάτω, τα bezels είναι πάρα πολύ μικρά. Θα μπορούσε και λίγο πιο μικρά, αλλά στην τιμή αυτή είναι ok, αρκετά ok. Πολύ ικανοποιητικά θα έλεγα κιόλας. Λοιπόν, από εδώ έχουμε power button και volume rocker. Στο πάνω μέρος έχουμε jack για τα ακουστικά, θύρα υπερήθρων και μικροφωνάκι δεύτερο για noise cancellation. Από κάτω έχουμε ηχείο micro USB, δεν είναι type C, είναι κανονική δυστυχώς, αλλά ok. Και μικροφωνάκι από εδώ, είναι σαν γρίλι για να είναι πιο έτσι συμμετρικό το σχήμα. Και εδώ, από αυτή την πλευρά, έχουμε τη θύρα για την SIM μας. Λοιπόν, στο πίσω μέρος, καμερούλα 13 MP, φακός διαφράγματος f-stop 2, επίσης, διπλό LED flash dual tone, διτονικό, οπότε να είναι πιο ρεαλιστικό το τόνος του δέρματος να σκάει φλασιά. Έχει face detection και τραβάει βίντεο 1080p στα 30fps. Αυτή είναι λοιπόν η συσκευή γύρω γύρω, να δούμε και το εσωτερικό τι λέει. Στο εσωτερικό έχουμε MediaTek Helio X20, είναι δεκαπύρινος, με τους μεγάλους από τους πυρήνες δυνατούς στα 2,1 GHz. Τα γραφικά αναλαμβάνει μια Mali TAF 880 τετραπύρινη, είναι αρκετά ικανή. Και έχουμε 3GB RAM για την έκδοση και την 32R και την 64. Εδώ έχουμε την 64 σήμερα, είναι η High Edition θεωρητικά. Είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά και την 32R είναι μια χαρά με 3GB RAM επίσης. Δέχεται microSD από εδώ, αν θυσιάσουμε τη μία SIM, μέχρι 256GB. Οπότε είναι ok. Και τι άλλο, μπαταρία. Γιγαντιαία μπαταρία 4100 mAh, πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι μια αρκετά ικανή συσκευή. Τρέχει MIUI 8, το οποίο είναι βασισμένο σε Android 6 Marshmallow, θα αναβαθμιστεί σε Nougat κάποια στιγμή. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία από την εταιρεία, όμως θα αναβαθμιστεί. Και φυσικά πίσω, fingerprint scanner, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, σαρωτής μάλλον, ο οποίος είναι και πάρα πολύ γρήγορος. Ακούμπησα, άνοιξε. Είναι πολύ γρήγορος. Νομίζω από ταχύτητα πλησιάζει πολύ iPhone, Galaxy S7. Είναι πολύ ικανός και είναι 360 μοιρών, οπότε όπως και να βάλουμε το δάχτυλο, ξεκλειδώνει. Το MIUI είναι πολύ απλό. Δεν έχει συρτάρι εφαρμογών, app drawer. Απλά τα βγάζει όλα στην κεντρική. Μπορούμε να τα βάλουμε σε φακέλους κτλ. Αλλιώς περνάμε έναν launcher και το βάζουμε ό,τι θέλουμε, ξέρω εγώ, ένα Nova παράδειγμα.
Όμως το Mi 8 έχει αρκετές νέες επιλογές, όπως βλέπετε η συσκευή ρολάρει άψογα. Οπότε να δούμε λίγο το μενού εδώ πέρα. Εδώ επιλέγουμε τα σχετικά με τη SIM μας, Wi-Fi, Bluetooth, εντάξει, personal hotspot κτλ, κτλ, κτλ. Wireless display, μέσω Wi-Fi να κάνουμε προβολή σε οθόνη. Νομίζω θέλω λίγο πιο χαμηλό φωτισμό εδώ που είναι όλα λευκά. Ναι, νομίζω καλύτερα. Οθόνη, wallpaper, themes κτλ, ok. Και εδώ αρχίζουν τα πιο ωραία. Notifications. Μπορούμε καταρχάς να βάλουμε το όνομα του παρόχου μας, να το αλλάξουμε σε ό,τι θέλουμε. Να πειράξουμε το πώς θα εμφανίζεται αυτό πάνω. Ok. Έχει διάφορες επιλογές τέλος πάντων. Second place. Είναι κάτι σε το Nox. Δημιουργεί ένα δεύτερο χώρο στο κινητό μας, το οποίο το χρησιμοποιούμε και σαν δεύτερο λογαριασμό στην ουσία. Το οποίο δεν φαίνεται. Κλειδώνει με δαχτυλικό αποτύπωμα και κωδικό. Και κωδικοποίηση. Και μπορούμε να έχουμε ένα δεύτερο κινητό στην ουσία στο πρώτο κινητό, το οποίο δεν θα είναι προσβάσιμο προς τρίτους. Δεν θα το ανοίξω τώρα γιατί θέλει κάποια ώρα. Do not disturb. Πάρα πολύ βολική επιλογή και λειτουργία. Στην ουσία δεν χτυπάει κινητό καθόλου για τις ώρες που έχουμε επιλέξει, την ώρα που το έχουμε ανοιχτό. Επίσης μπορούμε να το βάζουμε κάθε βράδυ για παράδειγμα. Εδώ να κάνουμε repeat, set time. Του λες από εκεί μέχρι εκεί, κάθε μέρα, τα Σαββατοκύριακα ή custom να επιλέξω εμείς τις μέρες. Με το Mi Band, το οποίο το έχω και αυτό εδώ, εντωμεταξύ, εδώ. Αν έχετε και το Mi Band, το οποίο κάνει και πόσο είναι, 30 ευρώ, ένα smart band το οποίο είναι αρκετά ικανό, βλέπει πότε κοιμόμαστε και μια ώρα πριν, αν κοιμόμαστε πριν την ώρα που έχουμε προκαθορίσει πάνω, να ξεκινήσει το... το Do Not Disturb Mode, το ενεργοποιεί μια ώρα πριν και σου λέει εντάξει φίλε αφού κοιμάσαι, σε πήρα όπως λίγο πιο νωρίς σήμερα, δεν χρειάζεται να σε ξυπνήσω. Το γαμάτο όμως με αυτή την ιστορία είναι ότι το Repeated Calls σου λέει αν μας πάρει κάποιος δεύτερη φορά μέσα σε 3 λεπτά πάει να πει ότι είναι κάτι επίγον, οπότε μεγάλε χτυπάω γιατί μάλλον είναι κάτι επίγον. Εδώ είναι η μπαταρία, τα σχετικά με τις μπαταρίες. Να επιλέξουμε αν θέλουμε να κλείνει τις εφαρμογές στο background, αν θέλουμε να τις ανοίγει, να κάνει power saving mode κτλ. Καλή φάση αυτά. Light mode. Το κάνει λίγο πιο απλό, όχι θέλει reboot τώρα. Κάνει λίγο πιο απλό το όλο μενού και την κεντρική κτλ. Εντάξει, additional settings τα κλασικά που έχουν όλες οι συσκευές, ειδικά από Κίνα, Huawei κτλ. Child mode. Συγκεκριμένες εφαρμογές, οπότε αν το δώσουμε στο παιδί μας να μην βλέπει μηνύματα για email και σβήσει και στείλει τίποτα. Είναι να μου, το ανοίγουμε, ok, μπαίνει, παίζει παιχνιδάκια, δεν μπορεί να πειράξει τίποτα άλλο και για να βγει και να γυρίσει το προηγούμενο θέλει κωδικό ή δακτυλικό αποτύπωμα. One-handed mode. Έλα, εδώ. Άμα κάνουμε αυτή την κίνηση, ok, pop, γυρίζει την οθόνη σε 4 inch για παράδειγμα ή ό,τι έχουμε επιλέξει, έτσι ώστε να το χειριζόμαστε πιο εύκολα με το ένα χέρι. Πολύ ωραία λειτουργία και αυτή. Γενικά το έχουν γεμίσει πολύ ωραίες λειτουργίες. Από εδώ είναι το Mi Mover για να μεταφέρουμε δεδομένα από ένα κινητό σε άλλο. Συνήθως είναι μεταξύ Xiaomi κινητών. Και μέσα μεταξύ τρίτων πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Dual Apps. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Σου λέει μεγάλε, έχω δύο Facebook. Ένα για τη δουλειά και ένα προσωπικό. Αλλά δεν θέλω να κάνω login από το ένα logout στο άλλο για να μην χάνω ειδοποιήσεις. Οπότε πατάς εδώ πέρα και σου δημιουργεί, για παράδειγμα, δεύτερη εφαρμογή Facebook, ώστε να έχεις ενεργούς και τους δύο λογαριασμούς. Το οποίο είναι φοβερή λειτουργία, ειδικά για όσους είναι, ξέρω εγώ, social media specialist ή δουλεύουν πάνω σε αυτό. Οπ, και σου λέει μεγάλε, αυτή είναι η δεύτερη. Η πρώτη είναι κάπου. Η πρώτη είναι εδώ. Και η δεύτερη είναι εδώ. Οπότε μπορείς να έχεις δύο λογαριασμούς. Στο Instagram για παράδειγμα μπορεί να έχεις 5 λογαριασμούς. Αν διαχειρίζεσαι λογαριασμούς καλλιτεχνών, μαγαζιών κτλ. Θα φτάσεις στους 10 λογαριασμούς. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή φάση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Βασικά πάνω κάτω αυτά είναι. Uplock. Αγαπημένη λειτουργία. Έχω βάλει αυτό νομίζω. Του λες μεγάλε, θέλω να μου κλειδώσεις την gallery, το Facebook, αυτές τις εφαρμογές. Επειδή θέλω να το
χαλάσω και να μας πας τα νεύρα στο review. Θα φέρω εδώ πέρα το MI5 μου. Για παράδειγμα, θέλω να μπω στην gallery, έτσι. Πατάω, σου λέει μεγάλε, κωδικό. Βάζει δακτυλικό αποτύπωμα, παπ, ανοίγει. Στην ουσία είναι η ίδια λειτουργία και τα δύο τρέχουν μείον 8, οπότε είναι καλή φάση. Ειδικά για αυτούς που έχουν πιο. Δηλαδή, δεν φοβάσαι να αφήσει το κινητό πάνω στο τραπεζά και να πα στο αλεύρα για παράδειγμα. Γιατί και να το πιάσει κάποιος, στα δεδομένα που θέλει να μπει, εσύ δεν πρόκειται να μπει. Οπότε δίνει να δει κι άλλο ένα YouTube στο ένα βιντεάκι, αλλά δεν μπορεί να δει φωτογραφίες, μηνύματα κτλ. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε 3 GB RAM, 64 GB αποθηκευτικό χώρο και φυσικά τρέχουμε με 8. Developer και Android version τα γνωστά. Ωραία λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά με τη συσκευή να δούμε την οθόνη. Να δούμε λοιπόν έτσι που έχουμε τα βίντεό μας. Δεν τα έχει φορτώσει όλα. Λοιπόν, εδώ, albums, είμαστε review files εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Να ανοίξω αυτό. Είναι 4K τα βίντεο αυτά. Έχω ήχο. Να δώσω ένταση στην οθόνη. Πρέπει να το παίζει δύο φορές. Ναι. Η οθόνη είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Ρεαλιστικά χρώματα έτσι πολύ ζωντανά. Η φωτεινότητα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Τα μαύρα αρκετά βαθιά. Και οι γωνίες θέασης πολύ καλές. Να βάλουμε κάτι πιο έτσι χρωματιστό. Τι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Transformers είναι και αυτό. Να βάλουμε αυτό εδώ πέρα που είναι για τα χρωματιστό, το έχουμε συνηθίσει. Εδώ. Πάρα πολύ καλές γωνίες θέασης, εξαιρετικές. Και πάρα πάρα πολύ ωραία χρώματα. Πολύ καλή οθόνη, το μέγεθός της είναι πολύ GG. Οπότε θα καλύψει η ανάγκη σε θέαση βίντεο, στο από άριστα δηλαδή. Για... θα μιλήσω γιατί είναι δεκάρι να το πληθείο. Για VR εντάξει δεν κάνει 1080p οθόνη, σε τέτοιο μέγεθος οθόνης τουλάχιστον. Αλλά να είχαμε να λέγαμε, προσωπικά ένα VR headset που είχα, εγώ το σούνταρα, το έδωσα, το χάρισα. Οπότε είμαστε πολύ καλά από θέμα οθόνης. Επίσης είναι αρκετά φωτεινή. Κατά τον ήλιο δεν είχα μεσημεριανό ήλιο τώρα, έτσι. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσω την συσκευή. Οπότε νομίζω ότι θα έχετε ούτε εσείς. Εδώ να δούμε. Έλα. Ωραία χρώματα. Βασικά πολύ ωραία οθόνη. Και δεν έχει παραμορφώσεις ιδιαίτερες από όταν το γυρίζουμε στο πλάι και τα λοιπά. Τίποτα ιδιαίτερο. Είναι IPS LCD, οπότε έχουμε πάρα πάρα πολύ καλές γωνίες θέασης και πολύ ρεαλιστικά χρώματα. Και όπως είδαμε παίζει και 4K βίντεο, οπότε μιλάμε για μια αρκετά δυνατή συσκευή που το επιτρέπει κιόλας να το κάνει την αναπαραγωγή. Ενώ και άλλες μπορούν, δεν το κάνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον ήχο. Να ανοίξουμε τώρα με αυτό. Να χαμηλώσω φωτεινότητα, για τώρα είμαστε σε πολλά λευκά και τα λοιπά. Λοιπόν... έλα, Boris. Τραβάει τώρα από το Google Play διάφορα. Ωραία. No
don't think, δεν θέλω να πάρω unlimited. Ωραία. Αρκετά δυνατό από ηχιάκι. Θα ήθελα λίγο παραπάνω μπάσο. Θα δούμε μετά σε ένα τραγούδι περισσότερο μπάσο βασικά. Να δούμε τις ψηλές τώρα. Οκ. Okay. Είναι λίγο μπουκωμένες οι ψηλές, αλλά όχι σε σημείο να είναι ενοχλητικό. Εδώ έχει... Εντάξει, οκ, το μπασάκι. Καλό είναι. Όπως βλέπετε, αυτό να το κλείσω, δεν έχουμε αλλαγή στον ήχο. Από εδώ κλείνει ο ήχος, γιατί είναι μόνο αυτό το ηχείο. Και ο ήχος λοιπόν αρκετά καλός. Όχι άριστος, εντάξει, δεν είναι και συσκευή, ξέρω εγώ, των 700 ευρώ. Κάνει, η 32 έκδοση κάνει 185 ευρώ και αυτή είναι 238 η 64. Οπότε εντάξει, δεν περιμένουμε θαύματα, αλλά είναι πάρα πολύ αξιοπρεπέστατο. Να φέρουμε να δούμε την κάμερα. Εδώ είναι η κάμερα, είναι η κλασική κάμερα που έχουμε δει σε όλα τα Xiaomi κινητά. Να έρθει και η μασκότ της Xiaomi, εδώ, για να τον φωτογραφίσουμε. Πολύ γρήγορο το κλείστρο. Για να δούμε. Οκ. Okay. Μια χαρά είναι. Αρκετά decent. Αξιοπρεπέστατη η φωτογραφία. Να δούμε λίγο εδώ πέρα φιλτράκια. Έχουμε να αλλάξουμε φίλτρα. Modes. Αυτό είναι για νύχτα. Beauty. Να βγάλει έτσι για να βλέπουμε πού είναι η ποτενήσια φωτογραφία. Manual mode. Το οποίο έχει να επιλέξουμε ISO. Και το οποίο πάει μέχρι 1600. White balance. Okay. Αυτά βασικά, κατά βάση. Θα ήθελα να μπορώ να επιλέξω ταχύτητες κλίστρου και τα λοιπά. Δυστυχώς δεν με αφήνει. Beauty, scene, να επιλέξουμε σκηνή. Έχει portrait, landscape και τα λοιπά, νύχτα, σούξου, μουξου, μανταλάκια, χιόνι και τα λοιπά. Να δούμε τι έχουμε. Α, και εδώ είναι η ρυθμή. Έλα, turn off αυτό. HDR φυσικά πάνω. Και εδώ είναι οι ρυθμίσεις. Κάνει scan και QR codes με την κάμερα του κινητού, οπότε δεν χρειάζεται έξτρα εφαρμογή. Επιλέγουμε αυτό, μου αρέσει. Για παράδειγμα, σου λέει φίλε, η κάμερα μου είναι 13 MP. Τι θέλεις, 16 ή 4 τρίτα. Και επιλέγεις. Και είναι καλή φάση. Έχει αυτό να φέρει να δείχνει το. Όταν το beauty είναι on, να δείχνει την ηλικία που θεωρητικά φαίνεσαι. Οπότε εγώ τώρα είμαι. Το κακό στον καιρό έχουμε 44. 31 με 44, κοντά έπεσε, 32 είμαι. Εντάξει, οκ. Okay. Όταν το beauty είναι on. Κάνω duck face, μείνει στα 18. Ωραία λοιπόν. Να δούμε τι έχουμε βγάλει εμείς νωρίτερα. Λοιπόν, αυτά είναι σε χαμηλό φωτισμό. Η ποιότητα είναι ok. Να δώσω λίγο φωτεινότητα εδώ. Έλα. Να το βάλω σε κανένα αυτόματο βασικά. Να δούμε πώς θα φαίνεται στην κάμερα. Αυτό είναι που με ανησυχεί, μην τα δείχνει πολύ άσπρα για παράδειγμα. Όχι, εδώ είναι ok. Λοιπόν, εδώ είναι από βόλτα στα μαγαζιά. Είναι αξιοπρεπέστατη η ποιότητα της κάμερας. Δεν είναι. Δεν συγκρίνεται, ξέρω εγώ, με S7 και iPhone. Έτσι, εδώ δηλαδή, παράδειγμα που είναι πολύ σκοτεινά, βλέπουμε ότι λιγάκι το χάνει. Αλλά είναι αξιοπρεπέστατη η κάμερα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Εδώ. Είναι πολύ ok. Και εδώ είναι σε πολύ χαμηλό φωτισμό και τα έχει πάει μια χαρά. Και εδώ. Και εδώ. Εδώ που έχει πολλά ψιψιψινιά και κοκοψόψαρα που έλεγε διαφήμιση παλιά. Αρκετά καλά.
Και είναι απογευματάκι, αργά το απόγευμα, οπότε δεν έχουμε και τον τέλειο φωτισμό, έτσι, σε ένα στενό μέσα. Εδώ είναι με HDR. Γενικά είναι πολύ αξιόλογη η κάμερα της συσκευής, ειδικά για αυτά τα χρήματα, δηλαδή σε αυτά τα λεφτά δεν δύσκολα θα βρούμε κάτι αντίστοιχο από τις γνωστές μεγάλες εταιρείες. Κοιτάξτε εδώ, πολύ καλή φάση. Και το HDR του πολύ ωραία χρώματα, ρεαλιστικά και αρκετά καλή ποιότητα, ειδικά σε καλό φωτισμό τα σπάει η κάμερα. Εντάξει, χαμηλό λιγάκι το χάνει, και αυτή είναι η διαφορά της κατηγορίας της συσκευής, έτσι. Δεν έχουμε την απέτηση δηλαδή να είναι σε όλα όσο ένα S7 που κάνει τα, όχι τα διπλάσια, τα τετραπλάσια λεφτά της συσκευής. Ένα S7 Edge για παράδειγμα ή ένα iPhone. Σε αυτές τις σύντσες είναι το iPhone 7 το Plus, το οποίο είναι στα 960 ευρώ. Εντάξει, οκ. Πολύ οκ η κάμερα λοιπόν. Καλή ποιότητα. Τις βασικές μας ανάγκες θα τις καλύψει 100%. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να δούμε τι παίζει τώρα από κανά επιδόσεις. Γιατί ο Helio X20 σαν δεκαπύρινος είναι ένα αρκετά δυνατό chip. Να φύγει και ο Μύτου από εδώ, το οποίο είναι μια εξαιρετική βάση αυτό που βλέπετε. Αματώ. Και το κρατάει με την κλωτσιά του. Λοιπόν, Modern Combat 5, να κλείσω τη μουσική γιατί γενικότερα η Activision λιγάκι μας τα χαλάει στα βίντεο και υπάρχει κίνδυνος να μου το κόψουν, ε. Λοιπόν, πάντα έχει λίγο μεγάλο loading, αλλά ok. Έλα, μπορείς. Excellent, μπράβο, συγχαρητήρια. Οκ, δεν θέλω να κάνω customize. Οκ. Εντάξει, οκ, ναι. Φέρε μου, όχι, είναι locked αυτός. Ωραία, back. Α, θέλει assault για την εφήνεια, γιατί είναι... Ποιος είναι, Bounty Hunter. Τι έχει εδώ πέρα, πόσες κλάσεις έχει. Οκ, equip. Ναι. Εντάξει. Έλα, παίξε. Δεν θέλω. Φίνιξ, θα πεις το γιο σου. Λοιπόν, πάμε εδώ. Φορτώνει σχετικά γρήγορα, φορτώνει. Γενικά το chip είναι αρκετά ικανό και δεν ζεσταίνει τη ιδιαίτερα συσκευή. Είναι δηλαδή τόση ώρα που τη χρησιμοποιούμε, είναι καλή θερμοκρασία. Όπως βλέπετε το παιχνιδάκι ρολάρει GG. Και δεν είναι ελαφρύ παιχνιδάκι, έτσι. Ωπ, πεθάναμε. Πεθάναμε στο κεφάλι. Όπως και να έχει, πολύ decent το παίξιμο. Όχι decent, άριστο είναι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Και αν μπορεί να παίξει Modern Combat 5 για παράδειγμα το κινητό, δεν θα έχει πρόβλημα να παίξει το παραμικρό. Δηλαδή τα πάντα θα μπορεί να παίξει. Είναι ούτως ή άλλως μια συσκευή που έχει πολύ πολύ δυνατές επιδόσεις. Και αν δούμε και τα benchmarks λοιπόν, έχουμε PC Mark 4.000 πόντους, μια χαρά δυνατό σκοράκι. 4.500 στο Geekbench, στο Multiscore, 1.546 στο Single Core. Είναι πολύ κοντά στο Snapdragon 820 που έχει το S7, το G5 κτλ. 23.704 στο Benchmark X για 3D. Πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε τα πάντα. 1.736 στο Benchmark, το OS2. Πολύ δυνατό σκορ επίσης.
Αυτό είναι για την μπαταρία, το δούμε σε λίγο. Εδώ το κάνει μόνο με τα media τσιπάκια. 14.000 πόντους στο Unlimited, που είναι το πολύ πολύ βαρβάτο benchmark του 3D Mark, και στα υπόλοιπα 10 στο Extreme και 11 στο απλό το Ice Storm, που είναι πιο ελαφριά θεωρητικά και θα πρέπει να βγάζω παραπάνω πόντους. Αυτό είναι μια μπαγκιά ίσως ή κάποιο update που δεν έχει πάρει το 3D Mark, αλλά ok. Και να πάμε τώρα στο θέμα της μπαταρίας που την μπεντσάραμε και αυτήν. Εδώ μας έβγαλε 5 ώρες και 50 λεπτά με ανοιχτή οθόνη να κάνει πάνω κάτω και τα λοιπά. Θα μου πεις μπαταρία 400 mAh και να βγάζει μόνο 5,5 ώρες. Ναι, θα ξανατρέξω το benchmark σήμερα το βράδυ, γιατί είχα ξεχάσει την συσκευή σε full power mode, έχει modes γενικά για την κατανάλωση, και το είχα βάλει να είναι σε extreme power mode και είχα ξεχάσει τη φωτεινότητα στο full, που δεν είναι φυσιολογική χρήση αυτό. Οπότε το βλέπω να βγάζει κανένα 7 ώρο, θα δούμε, θα τρέξω ξανά το benchmark. Απαιτεί πολλές ώρες, δεν μπορώ να το τρέξω πριν το βίντεο, γιατί πρέπει να βγει στην μπαταρία από το 100 μέχρι το 20%. Α, και δεν είναι μέχρι το 0%, είναι μέχρι το 20%. Δηλαδή έχει άλλο ένα πέμπτο αυτού. Όταν λοιπόν από το 100 στο 80% της μπαταρίας σου βγάζει 5-6 ώρες σχεδόν, βάλει και ένα πέμπτο ακόμα, θα φτάσει 7-7,5 ώρες. Οπότε είναι πάρα πολύ GG. Θα τρέξω ξανά το benchmark με την οθόνη για παράδειγμα στο αυτόματο, έτσι ώστε να μην είναι full φωτεινότητα, και θα παίξουμε μπαλίτσα στο άρθρο που θα έχει το αποτέλεσμα. Όχι, λάθος. Αυτά λοιπόν και από τα benchmarks. Οπότε έχουμε να κάνουμε γενικά με μια πάρα πολύ δυνατή συσκευή. Αυτονομία, εγώ το χρησιμοποίησα και σαν βασική μου συσκευή. Δύο μερούλες μου τις έβγαζε πολύ άνετα. Τώρα που δεν έχω SIM μέσα, δεν θυμάμαι πότε το φόρησα. Μπορώ να το φόρησα σήμερα το πρωί βασικά. Να δούμε. Κάπου έχει εδώ battery. Εδώ. Το βγήκε πριν από 7 ώρες από τη φόρτιση. Δεν έφτασε στο 100%. Εδώ. Ναι, και είναι στο 82%. Με ήδη μισή ώρα οθόνη και WiFi και σουξουμούξου και τα λοιπά, και κάποια benchmark που έταξα πριν ξανά. Οπότε είναι τούμπανο η μπαταρία. Όχι, θα σας βγάλει τη μέρα. Πάμε για μια μισή μέρα με πολύ βαριά χρήση, δύο μέρες χαλαρά. Λοιπόν, νομίζω πως δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι να δείξουμε. Οπότε πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Για πάμε! Είδαμε λοιπόν το Redmi Note 4 και είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή. Έχει μια πάρα πολύ καλή οθόνη, αρκετά καλό ήχο, μια αξιοπρεπέστατη κάμερα, μια κτηνώδη μπαταρία που αν στη full φωτεινότητα μπορεί να βγάλει σχεδόν 6 ώρες με ανοιχτή οθόνη, και σε performance mode τότε, τι να πούμε, είναι κτίνος. Προσωπικά το φόρτιζα κάθε 2 με 3 ημέρες, οπότε είναι πάρα πολύ GG. Οι επιδόσεις είναι αρκετά καλές έως πάρα πολύ καλές, οπότε δεν βρίσκω λόγο να μην πάει κάποιος προς αυτή τη συσκευή. Γενικά είναι μια πολύ όμορφη, πολύ καλή κατασκευή και στο σύνολό της πάρα πολύ καλή. Οπότε θα την πρότεινα ανεπιφύλακτα. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, ρίξτε ένα thumbs up, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, share το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας, και φυσικά να στηρίξετε την προσπάθειά μας, και τα link για τα social media είναι στην περιγραφή. Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, και μέχρι το επόμενο review, τα λέμε! Yeah.